πολλά όμως θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον εκπρόσωπο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μαντά, καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Στη συνέχεια θα ζητήσω το σχόλιο σας για τα όσα ακούσαμε να λέει και να επαναλαμβάνει ουσιαστικά τις θέσεις του ο κ. Μητσοτάκης στο γερμανικό τύπο αυτή τη φορά. Το πρώτο μου ερώτημα αφορά στις σχέσεις Αθήνας-Μόσχας. Μετά, μάλιστα, και το νεότερο tweet που ήρθε από τον Ρώσο πρέσβη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτηρίζει με τις συγκεκριμένες λέξεις. Χρησιμοποιεί τη λέξη απογοήτευση και απογοητευτική, αναφερόμενος στις κινήσεις της Αθήνας. Θέλω λοιπόν το πρώτο σχόλιο για το πού ακριβώς βρίσκονται οι δύο χώρες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει μία ένταση μεταξύ των δύο χωρών που είναι φίλες χώρες, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, με σχέσεις ιστορικές, με σχέσεις που και σε όλο το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει προσπάθειες να αναθερμανθούν. Νομίζω ότι η ελληνική πλευρά ήταν σαφέστατη, δηλαδή υπήρξαν ζητήματα ανάμιξης σε εθνικά θέματα, στο μακεδονικό συγκεκριμένη περίπτωση, από την ρωσική πλευρά. Αυτά όπως επισήμως έχει δηλωθεί, για αυτά όπως επισήμως έχει δηλωθεί, ενημερώθηκε η ρωσική πλευρά. Επιχειρήθηκε το όλο θέμα να λυθεί σε ένα πιο ήπιο επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε σε αυτές τις απελάσεις. Είναι βέβαιο από την οτική πλευρά της Ρωσίας θα υπάρξουν, πέρα από την διαφαινόμενη αναβολή της επίσκεψης Λαυρόφ, θα υπάρξουν και άλλες κινήσεις. Τι τύπου? Πιθανά κάποιες απελάσεις Ελλήνων διπλωματών. Δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς. Φαντάζομαι όμως ότι μετά από αυτό, δηλαδή μετά την απάντηση της ρωσικής πλευράς, θα υπάρξει μία συστηματική προσπάθεια. Αυτή είναι η θέληση, ακόμη και στις σκληρές δηλώσεις της κυρίας Ζαχάροφ, αυτό φαίνεται, ότι υπάρχει διάθεση εν τέλει να συνεχιστεί η ιστορική αυτή φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες και στους δύο λαούς, και νομίζω ότι θα υπάρξει αποκλιμάκωση. Είναι μια εξέλιξη βεβαίως που φαίνεται ως ακραία, αλλά κυρία Μπουζδούκου, να πω με σαφήνεια, και νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι, οφείλει να είναι η θέση όλων των δυνάμεων και όλων των πολιτών, ότι όταν παραβιάζονται κανόνες που αφορούν τα εθνικά συμφέροντα, όταν με διάφορους τρόπους υπονομεύεται η επίσημη θέση της χώρας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση σφραγίστηκε, αν θέλετε, με την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών και την εκκίνηση όλης αυτής της διαδικασίας, τότε κάποιες φορές φτάνεις και σε αυτά τα μέτρα. Σας ακούω με προσοχή, έτσι, για να κατανοήσουμε τη συνολική σας τοποθέτηση και εικόνα που μας μεταφέρετε. Εδώ προκύπτουν κάποια επιμέρους ερωτήματα. Θα ξεκινήσω με το αν υπάρχει ανησυχία για το επικείμενο ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Κρεμλίνο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Έχει γίνει γνωστή εδώ και καιρό η πρόσκληση που έχει δεχτεί ο κύριος Τσίπρας από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κοιτάξτε, θα σας έλεγα, σας περιέγραψα περίπου χρονικά πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο αμέσως επόμενο διάστημα. Νομίζω μετά από αυτό, μετά από την απάντηση της ρωσικής πλευράς, θα δούμε και σε τι επίπεδο ακριβώς θα είναι. Θα υπάρξει, και το πιστεύω βαθιά αυτό, γιατί είναι προς το συμφέρον και των δύο χωρών, δεν υπάρχει αμφιβολία. Εμείς είμαστε προφανώς μία πολύ μικρότερη χώρα, αλλά με δεδομένη γεωπολιτική σημασία και ένας σύμμαχος, θα έλεγα, μακροχρόνιος με την φίλη Ρωσία. Άλλωστε, έχουμε τηρήσει στάση αρχών απέναντι στις προσπάθειες σε σχέση με το θέμα της Ουκρανίας και άλλα θέματα, το θέμα Σκρυπάλ κλπ. Έχουμε τηρήσει στάση αρχών απέναντι στη ρωσική πλευρά. Νομίζω σε αυτή τη φάση θα κινηθούμε, δηλαδή αφού δούμε την απάντηση, την οριστική απάντηση της ρωσικής πλευράς,
Νομίζω από εκεί πέρα θα υπάρξει μια ταχεία αποκλιμάκωση. Επηρεάζει ωστόσο την πορεία των εξελίξεων γύρω από το ονοματολογικό, γιατί βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή η διαδικασία στη γειτονική χώρα, όπου η Αθήνα παρακολουθεί βήμα προς βήμα πώς προχωρά. Ναι. Και εδώ η Μόσχα δεν κρύβει, και το ακούσαμε από την κυρία Ζαχάροβα, αφενός χαρακτηρίζει εν πάση περιπτώσει βρώμικες προβοκάτσιες όλα όσα συμβαίνουν και λέει ευθέως, αναφέρεται ευθέως σε πιέσεις από την άλλη άκρη του Ατλαντικού προς την Αθήνα. Κοιτάξτε, την ίδια ώρα που συμβαίνουν αυτά, κυρία Μπουσδούκου, βλέπουμε μία συνάντηση του Πούτιν με τον Τραμπ, του Τραμπ με τον Πούτιν, τον οποίο προσκαλεί και στην Ουάσιγκτον, από ότι ήδη έχει ανακοινωθεί ότι θα το κάνει, την παραδοχή του Αμερικανού Προέδρου ότι η ρωσική πλευρά παρενεύει στις αμερικάνικες εκλογές, και ταυτόχρονα μία στάση και των δύο, θα έλεγα, απέναντι στην Ευρώπη. Και την ίδια ώρα εξελίσσεται αυτό που εξελίσσεται στα Δυτικά Βαλκάνια, δηλαδή η όλη διαδικασία με τη συμφωνία των Πρεσπών. Πέστε μου εσείς τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κανείς σε όλο αυτό το σκηνικό. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι προφανώς γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι αυτή η περιοχή είναι περιοχή διεθνών ανταγωνισμών και αλληλοσυγκρόμενων συμφερόντων σε αυτό το επίπεδο. Όμως δείτε πόσο πολύπλοκο είναι το σκηνικό. Γι' αυτό σας ανέφερα αυτή την συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, Πούτιν-Τραμπ. Νομίζω ότι εμείς κινούμαστε με βάση αρχές. Δηλαδή, ξεκινήσαμε και πήγαμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση προκειμένου να λύσουμε ένα πρόβλημα που για δεκαετίες είναι κολλημένο, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Τη στιγμή που 140 χώρες αναγνωρίζουν τη γείτονα χώρα με το όνομα σκέτο Μακεδονία, συμφωνήσαμε λοιπόν μια αλλαγή του ονόματος με συνταγματική αλλαγή, πράγμα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο, μάλλον είναι εξαιρετικά σπάνιο. Ναι. Υπόθηκαν και χτες στην ημερίδα του Υπουργείου Εξωτερικών πολλά στοιχεία γύρω από αυτό. Είναι ακόμη μία χώρα που το έχει κάνει αυτό, η Γερμανική Αυστρία. Συνεπώς, έχουμε μία πορεία που ξέρουμε, γνωρίζουμε από πριν, ότι θα υπάρχουν αλληλοσυγκρόμενα συμφέροντα, όμως κάθετα αντιμετωπίζουμε και απορρίπτουμε οποιαδήποτε κατηγορία ότι εμείς ταυτιζόμαστε με τη μία ή την άλλη πλευρά. Πριν μπούμε στο ονοματολογικό, γιατί θα πάμε αμέσως μετά, όπως λέμε τις τελευταίες ημέρες, εκεί μας πηγαίνει, ξεκινώντας ως πρώτο θέμα, παρακολουθώντας τις σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας, αμέσως μετά καταλήγει η αλυσίδα στο ονοματολογικό. Εδώ θέλω, κλείνοντας το πρώτο μέρος που αφορά στις σχέσεις Αθήνας-Μόσχας, θέλω μία απάντηση γύρω από το τι γίνεται με το αν υπάρχουν στοιχεία. Τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή λέει ότι έχει στη διάθεσή της στοιχεία. Πολλοί αναρωτιούνται κατά πόσο υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, και καλά ο κόσμος και τα κόμματα, όχι μόνο η αξιωματική αντιπολίτευση, κάνουν λόγο επικρίνοντας τους χειρισμούς της κυβέρνησης με την απέλαση των δύο διπλωματών, καθώς δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν ενημερωθεί καν. Οπότε δεν ξέρουν και εκείνοι τι ακριβώς παρακολουθούμε. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία σε τέτοιες κορυφαίες, θα έλεγα, πράξεις οποιασδήποτε κυβέρνησης. Με την εξής έννοια, γνωρίζετε ότι αυτά είναι θέματα που αφορούν διασταυρώσεις που έχουν γίνει και μέσα από την οδό των μυστικών υπηρεσιών, προφανώς. Εγώ ξέρω ακριβώς όσα ξέρει ο κοινός άνθρωπος, τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο, και νομίζω σωστά. Τώρα, εάν και εφόσον η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός αποφασίσουν σε κάποιο επίπεδο πολύ υψηλό, φαντάζομαι, να ενημερώσουν την αντιπολίτευση, αυτό πιθανά να το κάνουν όταν θεωρήσουν ότι είναι κατάλληλη στιγμή. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι, ξέρετε, εμείς επιχειρήσαμε, όπως σας είπα και από την αρχή, έγινε δημόσια γνωστό αυτό, δεν λέω καμιά εξυπνάδα, ας πούμε, κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος, να πάει σε πιο χαμηλό επίπεδο, να μην γίνουν αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν τρόποι γι' αυτό. Δεν βρέθηκε λύση σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να σκεφτούμε και την πλευρά ότι αν γίνει, αν εν πάση περιπτώσει λάβει τέτοια διάσταση,
μπορεί αυτό να μας δυσκολέψει στην αποκλιμάκωση που προφανώς και με σαφήνεια θέλουμε. Αυτή είναι μια δικιά μου ερμηνεία. Από εκεί πέρα προφανώς και οι θέσεις και οι απόψεις των αναπολιτικών κομμάτων απόλυτα σεβαστές. Προχωρώντας στην όλη εξέλιξη γύρω από το ονοματολογικό, σας ενόχλησε, υπήρξε δυσαρέσκεια ή έστω προβληματισμός στην πλευρά της κυβέρνησης για το γεγονός ότι προχθές, αν δεν κάνω λάθος, δημοσιοποίησε ο Ζόραν Ζάεφ το ερώτημα το οποίο θα τεθεί στο δημοψήφισμα, έτσι ακριβώς όπως έχει ήδη διατυπωθεί. Εκεί είδαμε να γίνεται αναφορά στη Μακεδονία και όχι στη Βόρεια Μακεδονία, κάτι το οποίο βεβαίως προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Θα σας πω κάτι τώρα το οποίο αν παρακολουθούσε κάποιος άνθρωπος χτες την ημερίδα που έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών, νομίζω ότι θα το σημείωνε σαν ένα από τα στοιχεία τα σημαντικά. Ξέρετε πως έκανε το αίτημα η γειτονική πλευρά για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Πώς? Ως Βόρεια Μακεδονία. Τι σημαίνει αυτό για να συνεννοούμαστε? Σημαίνει, μάλλον ενισχύει το επιχείρημα και την άποψη της δικιάς μας πλευράς, της ελληνικής κυβέρνησης εν προκειμένου, ότι για να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε διαδικασία πρέπει να υπάρξει η εφαρμογή όλων των σημείων της συμφωνίας. Ναι. Δηλαδή το δημοψήφισμα, γιατί έτσι το απαιτεί το Σύνταγμα της γειτονικής χώρας, συνταγματικές αλλαγές, η κατοχήρωσή τους, η κατοχήρωση δηλαδή όλης αυτής της αλλαγής του ονόματος, όπως και πολλά άλλα σημεία και κάποια που έχουν ήδη ξεκινήσει. Mm-hmm. Συνεπώς, επειδή τουλάχιστον εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει μια συζήτηση ακόμη και με τα άλλα πολιτικά κόμματα για την τελική διατύπωση του δημοψηφίσματος. Δεν πηγαίνει και πάρα πολύ καλά αυτή η διαδικασία μέχρι στιγμής. Θα δούμε. Θα δούμε. Ναι. Πάντα αυτά είναι δύσκολα. Αλλά θέλω φανταστείτε, να μου απαντήσετε, κύριε Μαντά. Γιατί πρέπει να το σκεφτόμαστε και αυτό. Μία χώρα η οποία αλλάζει το όνομά της και το σύνταγμά της. Εγώ θέλω να επιμείνω στο ερώτημά μου όμως. Να επιμείνετε. Το γεγονός ότι θα διατυπωθεί Μακεδονία και όχι Βόρεια Μακεδονία όπως προβλέπει η συμφωνία, δημιουργεί έναν προβληματισμό ή όχι? Εγώ θα περιμένω ποιο θα είναι το τελικό ερώτημα. Αυτό που δημιουργεί σε μένα προβληματισμό είναι οι ανιστόρητες, ανορθολογικές και θα έλεγα χωρίς κρίση επί της συγκεκριμένης πραγματικότητας πολιτικών κομμάτων ένθεν και ένθεν, ενώ και το ΒΜΡΟ αλλά και πολιτικά κόμματα στη χώρα μας και την αξιωματική αντιπολίτευση οπωσδήποτε, τα οποία πολιτικά κόμματα δεν βλέπουν και δεν αντιμετωπίζουν με ψύχρεμο και νυφάλιο τρόπο ένα πρόβλημα που έχει και που έχουμε τόσες δεκαετίες και που πρέπει να λυθεί με συμβιβασμό σε όφελος των δύο χωρών. Πάντως, αυτό με ανησυχεί ιδιαίτερα. Αντιδράσεις, όπως είναι γνωστό, τις πάσει πολύ βαθιές και από την πρώτη στιγμή προκαλεί στον κυβερνητικό σας εταίρο. Και μιας και αναφερθήκατε αρκετές φορές και στη χθεσινή αυτή η συζήτηση που έγινε. Θα με ρωτήσετε για τον κύριο Ζουράρη. Ναι, θα σας ρωτήσω για τον κύριο Ζουράρη, γιατί τι ακριβώς ήταν αυτό το οποίο ακούσαμε και παρακολουθήσαμε. Δηλαδή, και διαφωνούσε όπως διαφωνούν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και λίγο πιο έντονα και παίρνοντας το λόγο ενώ δεν ήταν προγραμματισμένο να είναι στους ομιλητές, αλλά να μείνουμε στην ουσία. Να μείνουμε στην ουσία, γιατί νομίζω ότι η ουσία ήταν ότι η μερίδα ήταν ένας ανοιχτός δημοκρατικός διάλογος κυρίως ανάμεσα σε επιστήμονες, βεβαίως με την πολιτική ομιλία και τοποθέτηση και τα επιστημονικά στοιχεία που είχε του Υπουργού Εξωτερικών στο τέλος, όπου ακούστηκαν όλες οι απόψεις. Και γι' αυτό λέω, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αυτή ήταν μια ψύχρεμη συζήτηση. Μια νυφάλια συζήτηση. Μπορεί να υπήρχαν διαφωνίες και σκληρές διαφωνίες, ήταν μια νυφάλια συζήτηση. Κάποια στιγμή ο κύριος Ζουράρης, λίγο πριν από τον Υπουργό Εξωτερικών, τοποθετήθηκε. Δεν θέλω να τον αντικαθιστώ, αν μάλλον άκουσα καλά αυτά που είπε. Είπε ότι είναι μια καλή συμφωνία, αλλά εμάς τους Μακεδόνες, όπως θεώρησε τον εαυτό του, που μετά είπε ότι είναι κριτικό μακεδονικό, Μακεδόν και Κωνσταντινοπολίτες, εμπάσχετος, πολυπολιτισμικός, είπε ότι αυτό μας ακροτηριάζει,
μας θίγει, μας κοντένει και με διάφορους τρόπους εξέφρασε τη διαφωνία του. Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα που έχουμε. Δεν το κρύψαμε ποτέ. Δεν κρύψαμε ότι υπάρχει διαφωνία με τον κυβερνητικό μας εταίρο σε αυτή την, σε αυτή την υπόθεση. Προσωπικά πιστεύω ότι ανεξάρτητα, αν θέλετε, από τις απόψεις και τη στάση του καθενός, της καθεμιάς σε αυτό το ζήτημα, έχουμε μεγάλο περιθώριο ακόμη να συζητήσουμε επί της ουσίας. Με όλους. Και με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Εδώ λέω πάνω σκαμμένος, θα πάω να ρίξω την κυβέρνηση όταν θα έρθει για κύρωση στη Βουλή. Αυτό που νομίζω ότι θα γίνει, κυρία Μπουζδούκου, και να είστε απολύτως βέβαιοι γι' αυτό, είναι ότι όταν με το καλό έρθει αυτή η συμφωνία για κύρωση στην Ελληνική Βουλή, θα υπάρξει συνεννόηση, συνεννόηση. Ακόμη και διαζύγιο να είναι, θα είναι συνενετικό, να σας το πω. Έτσι. Αυτό τώρα απαντά σε όσους λένε ότι το έχετε, όπως συμφωνήσατε, πότε θα συνεργαστείτε, έχετε συμφωνήσει και πότε θα χωρίσετε. Νομίζω ότι στις εκλογές, οι οποίες σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά χείλη θα πάνε στο τέλος της τετραετίας, θα κατέβουμε ως ξεχωριστά κόμματα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο πεδίο των συντάξεων, γιατί εδώ έρχονται νέα δεδομένα. Εχθές έτσι κυριάρχησε η εγκύκλιος και το περιεχόμενο όσων, στο λέει. Στο Μακεδονικό είπα εγώ, όχι στο Σκοπιανό. Αναφέρεστε στον τίτλο μας. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και εγώ το είπα. Εντάξει. Σκοπιανό και πολλοί το λένε Σκοπιανό. Σύμφωνοι. Στο Μακεδονικό. Εντάξει. Λοιπόν, στο πεδίο των συντάξεων, εδώ ακούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια η κυβέρνηση να μην περικοπούν οι συντάξεις. Και χθες είδαμε να ξεκαθαρίζεται και να γράφεται ολογράφος από το Υπουργείο Οικονομικών. Ολόκληρη η περικοπή στο κονδύλι των συντάξεων. Εσείς περιμένετε να γίνετε κάτι, να γίνει κάτι διαφορετικό, κυρία? Δεν ξέρω τι να περιμένω, και νομίζω και πολλοί κόσμος έχουν αυτή τη στιγμή αυτό. Κάθε ένας σοβαρός αναλυτής περιμένει αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι διαφορετικό. Στα σοβαρά το λέμε αυτό. Και το λέω για τον εξής λόγο. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ψηφισμένος ένας νόμος. Άρα το Υπουργείο Οικονομικών, σε μια διαδικασία η οποία γίνεται κάθε χρονιά, σε όλες τις κυβερνήσεις, σε όλα τα κράτη, στέλνει αυτή την τυπική, θα έλεγε κανένας, εγκύκλιο στα αντίστοιχα Υπουργεία προκειμένου να συντάξει τον προϋπολογισμό. Έχουμε πει με σαφήνεια ότι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια στον κατάλληλο χρόνο, σε συνεργασία με τους εταίρους μας, για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα στην κατεύθυνση ότι δεν το θεωρούμε, αφού έχουμε και τα οικονομικά στοιχεία όλου του εξαμήνου, γιατί θα βγουν και τα στοιχεία της Ελστάτ, έχουμε αρκετούς σταθμούς ακόμη, τότε στον κατάλληλο χρόνο εμείς θα στηρίξουμε με επιχειρήματα ότι αυτό το μέτρο δεν είναι αναγκαίο, έτσι ώστε να φτάσουμε τους στόχους μας. Υπάρχει... Άλλωστε, θέλω να σας θυμίσω ότι στις 20 Αυγούστου, προς απογοήτευση κάποιων από ό,τι φαίνεται στη χώρα, βγαίνουμε από τα μνημόνια και τη σκληρή μνημονιακή επιτροπή. Αυτό δεν σημαίνει παράδεισος, ούτε σημαίνει ότι δεν θα έχουμε εποπτεία. Σας λέω ένα στοιχείο για να το πω δημόσια, ότι για παράδειγμα εμείς θα μπούμε στη διαδικασία των εξαμήνων που είναι και όλες οι υπόλοιπες χώρες, των ευρωπαϊκών εξαμήνων. Άρα ουσιαστικά και τον Οκτώβρη θα έχει κλειδώσει ο προϋπολογισμός. Εκεί λοιπόν θα έρθουμε να συζητήσουμε με βάση αυτά που θα πετύχουμε μέσα από τη διαπραγμάτευση και τη συνεννόηση, και πιστεύω πραγματικά ότι η ελληνική οικονομία θα έχει όλα εκείνα τα στοιχεία ώστε να πείσουμε και την πλευρά των εταίρων μας. Αυτό είναι, ένα καθαρό πράγμα. Αναφερθήκατε στα εξάμηνα. Θα είναι τριμηνιαίοι οι έλεγχοι ωστόσο? Η έλεγχη, από ό,τι φαίνεται, της ενισχυμένης εποπτείας θα είναι τριμηνιαίοι, με την έννοια των report, έτσι, δεν θα είναι, και των υποδείξεων. Δεν θα είναι έλεγχη του στυλ, αν δεν κάνεις αυτά τα μέτρα και αν δεν κάνω τικ στο τετραγωνάκι, δεν παίρνεις τη δόση,
αναβάλλεται η αξιολόγηση κλπ. Θέλω κλπ. Να ρωτήσω κλπ. Κάτι το οποίο μπήκε χθες στη συζήτηση. Βεβαίως. Και θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει ως πιθανή σκέψη, ως πιθανό σενάριο, το ενδεχόμενο δηλαδή όταν θα έρθει η ώρα με βάση τους στόχους και το τι θα έχει πετύχει η ελληνική οικονομία και θα συζητήσετε. Γιατί έχετε ξεκαθαρίσει και μάλιστα εδώ μας το έχει ξεκαθαρίσει η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Χτσιόγλου, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσετε ως κυβέρνηση σε καμία μονομερή ενέργεια. Όταν θα καθίσετε να συζητήσετε λοιπόν με τους εταίρους, είναι πιθανό να αντιπροτείνετε αντί για περικοπή συντάξεων, περικοπή σε κάποια αντίμετρα? Κοιτάξτε, όταν εάν αυτά τα μέτρα συζητηθούν, θα συζητηθούν ως πακέτο. Και μέτρα και αντίμετρα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Υπήρχε μία ισότιμη, με την έννοια του δημοσιονομικού αποτελέσματος, 1% μέτρα, 1% αντίμετρα. Να. Συνεπώς, αυτά θα συζητηθούν ως πακέτο. Άρα νομίζω ότι έχουμε λίγη υπομονή. Εμείς είμαστε προσιλωμένοι στους στόχους μας. Ένας από αυτούς, θυμίζω, γιατί είναι επίκαιρο με βάση αυτά που είπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά δεν άκουσα καμιά κουβέντα από καμιά πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Θα το κάνουμε αυτό, το έχουμε ψηφίσει. Θα γίνει. Εχθές από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όμως δεν ήρθε η παρέμβαση για ομαδικές απολύσεις και για την μη επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Και. Εδώ. Και. Σας λέω πρώτον ότι η θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου γενικά είναι πολύ πιο αδύνατη στην μεταμνημονιακή περίοδο. Και δεύτερον, σας θυμίζω μια πραγματικότητα που σε λίγες εβδομάδες θα αρχίσουν να την αισθάνονται όλοι, και δεν εννοώ μια δραματική αλλαγή στη ζωή τους, αλλά τις ελευθερίες που μας δίνει η μεταμνημονιακή περίοδος να ανακτούμε μέρος της κυριαρχίας μας. Μάλιστα. Άρα, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο δεν θα κάνουμε πίσω, θα προχωρήσουμε με αυτά που έχουμε ψηφίσει και με αυτά που συμφωνεί, ενώ τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, και αυτά, με αυτά που συμφωνούν, και οι εταίροι μας. Οι εταίροι μας βασικά θα είναι οι Ευρωπαίοι εταίροι. Κλείνοντας, κύριε Μαντά, ένα ερώτημα σε τρία σκέλη για να απαντήσετε εσείς. Ναι, να μην σας φάω άλλο χρόνο, έχουμε ήδη βγει εκτός χρόνου. Αν βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, τι σημασία έχει, ποιανού ιδέα είναι η κατάτμιση της Β' Αθήνας? Αυτό το ερώτημα βέβαια πηγαίνει προς εσάς και προς την αξιωματική αντιπολίτευση. Αντιστοίχως, είδαμε χθες τα σποτ να δίνονται στη δημοσιότητα. Και τι απαντάτε, επειδή ξεκινήσαμε με τη συνέντευξη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει το αίτημα για εκλογές ακόμα και τώρα. Αλλά θέλω απάντηση και στα τρία. Έκανα μια τριπλή ερώτηση για να μην φάω το χρόνο σας. Πρώτον, η κατάτμιση της Β' Αθήνας. Την λέγαμε, πολλοί την λέγανε, εγώ δεν αρνούμαι ότι την έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το θυμάμαι κιόλας και μέσα στην διαδικασία της Βουλής, αλλά εμείς την κάναμε, κυρία Μπουσδούκου. Τόσα χρόνια κυβερνούσαν, δεν την κάνανε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και νομίζω ότι είναι ένα σταθερό επιχείρημα. Εμείς την κάναμε, λοιπόν. Ένα το κρατούμενο. Είμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς μπαίνουμε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, από τη χρονιά που συνταγματικά, έτσι κι αλλιώς το 2019, θα γίνουν εκλογές. Εμείς όμως, κυρία Μπουσδούκου, σας λέω πραγματικά ότι έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε, πολλές μεταρρυθμίσεις και κυρίως αξιοποιώντας όλα αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική οικονομία. Σας θυμίζω ότι είμαστε για έκτο μήνα πρώτη χώρα στο πακέτο Juncker, που σημαίνει πολύ σημαντικά πράγματα και στις επενδύσεις και αλλού. Θα συνεχίσουμε να, με βάση τους στόχους μας, να παλεύουμε για το συμφέρον της κοινωνικής πλειοψηφίας και για να ανακουφίσουμε πολύ κόσμο που πραγματικά έχει υποφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Μία πρόταση, παρακαλώ πολύ, για το τελευταίο ερώτημα, για την Νέα Δημοκρατία που επαναλαμβάνει το αίτημα για εκλογές εδώ και τώρα, πριν τη ΔΕΘ, μάλιστα, είχε πει προχθές ο κ. Εσείς το βλέπετε σοβαρό? Το λέω, προφανώς δεν περιμένω να μου απαντήσετε. Εσείς βλέπετε σοβαρό αίτημα αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης να ζητάει μέσα στον Αύγουστο εκλογές? Δηλαδή, πραγματικά, η χώρα βγαίνει στις 20 Αυγούστου από τα μνημόνια. Κ. Μητσοτάκης, δεν μπορεί, φαίνεται, να αντέξει
ότι για μια ακόμη φορά ο πρωθυπουργός που θα πάει στη ΔΕΘ θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Και εκεί θα πει σημαντικά πράγματα για το μέλλον της χώρας. Αυτό δεν μπορεί να αντέξει και δεν ξέρω ποιοι τον συμβουλεύουν ακριβώς να, αν θέλετε, να διατυπώνει ένα αίτημα που πραγματικά δεν μπορεί να σταθεί πουθενά, ναι, για να μην πω άλλη έκφραση. Σε αξιωματική αντιπολίτευση σχεδόν παραδοσιακά σε αυτήν εδώ τη χώρα ζητά εκλογές. Πριν από τη ΔΕΘ. Για να δω την ιστορική αναλογία, εγώ θα το ψάξω προσωπικά. Αν αξιωματική αντιπολίτευση πριν από τη ΔΕΘ εν μέσω καλοκαιριού Αυγούστου και αν ποτέ στη χώρα έχει συμβεί τέτοιο πράγμα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαντά, που είσαστε.